Αγαπητές φίλες και φίλοι, συνάδελφες, συνάδελφοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μερίδα που διοργανώνει το ΜΕΚΕ, Οργάνωση Εκπαιδευτικών Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ με θέμα σκέψη και προβληματισμοί για τις κατευθύνσεις διδασκαλίας και τα προγράμματα σπουδών στο σχολείο. Ένα θέμα που το κόμμα μας το απασχολεί σταθερά, για να μην πάμε πάρα πολύ παλιά, να θυμίσουμε ότι σημαντική παρέμβαση κάναμε την περίοδο 2005-2006 με τα τότε νέα αναλυτικά προγράμματα και τα νέα βιβλία με σειρά εκδηλώσεων και αρθρογραφίας. Συνεχίσαμε την παρουσίασή μας της πρότασης για το ενιαίο 12χρονο σχολείο σύγχρονης γενικής παιδείας και για την προσχολική αγωγή των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων, καθώς και την πρότασή μας τελευταία για το Πανεπιστήμιο. Ενώ περισσότερο καιρό έχω πραγματοποιήσει αντίστοιχη εκδήλωση, καθώς και με αναλυτική ανακοίνωση του Τμήματος Παιδείας και Ειδικής Επιτροπής, είχαμε τοποθετηθεί για τις εξαγγελίες του τότε του καινούργιου προγραμμάτων σπουδών που εξήγηλε η σημερινή κυβέρνηση. Σήμερα κάνουμε ένα βήμα παραπέρα με βάση και την αντίστοιχη μερίδα του Τμήματος Παιδείας στην Αθήνα, παρουσιάστηκε το Μάιο, ώστε να αναπτύξουμε πιο αναλυτικά προβληματισμούς για τα επιμέρους διδακτικά αντικείμενα. Τι διαφορετικό έχει να προσφέρει η σημερινή εκδήλωση εδώ, όχι πολλά διαφορετικά προφανώς. Όμως καταρχήν να πούμε ότι τις παρουσιάσεις ανέλαβαν δύο εκπαιδευτικοί από την περιοχή μας, οι οποίοι έχουν να μεταφέρουν τόσο θεωρητικές παρατηρήσεις όσο και παρατηρήσεις μέσα από την ίδια τη διδασκαλία και την εμπειρία τους, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ για την προσπάθεια που κατέβαλαν. Να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι δύο ομιλήτριες λόγω σοβαρής αδυναμίας υγείας και αντικειμενικών λόγων δεν μπορούν να είναι σήμερα εδώ. Παρόλα αυτά, είπαμε οι ομιλήσεις να παρουσιαστούν γιατί κάνουν μια προσπάθεια συναδέλφισσες από άλλες συναδέλφισσες του ίδιου αντικειμένου, τις οποίες ευχαριστούμε και αυτές θερμά. Και επίσης κάνουμε μια προσπάθεια να βάλουμε και τρία νέα θέματα. Εντάξει, ένα δεν είναι τόσο νέο, είναι η προσχολική αγωγή, την οποία εντάσσουμε, αλλά μια προσπάθεια για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο ελληνικό σχολείο, καθώς και τη πληροφορική και των νέων τεχνολογιών. Στόχος είναι το επόμενο διάστημα να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, εντός και άλλους συναδέλφους σε δουλειά, ώστε να προχωρήσουμε σε κύκλους πλέον εκδηλώσεων και συζητήσεων, ανά ομάδα διδακτικών αντικειμένων, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν πιστεύουμε ότι το θέμα εξαντλείται ακόμα και σε μια ημερίδα όπως σημερινή. Φιλοδοξούμε δηλαδή τους επόμενους μήνες να πραγματοποιήσουμε ξεχωριστές συζητήσεις και εκδηλώσεις για την προσχολική αγωγή, για τις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά πιο αναλυτικά, γιατί σήμερα περιοριζόμαστε με τρεις ομιλίες, ενώ έχουμε και τη δυνατότητα να αναπτύξουμε και άλλα θέματα όπως είναι η βιολογία, η χημεία. Να πιάσουμε, αν θέλετε, την ιδεολογική παρέμβαση που γίνεται από την αστική τάξη μέσα από το σχολείο στις νέες γενιές και αντίστοιχα βέβαια και ζητήματα ερμηνείας της κοινωνίας, εξέλιξής της, της ιστορίας ως ένα ξεχωριστό θέμα, πιο αναλυτικά ζητήματα αισθητικής φυσικής αγωγής. Μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα και για τα επάγγελμα, ένα ξεχωριστό κομμάτι της εκπαίδευσης να προχωρήσουμε και βέβαια για την ειδική αγωγή που έχουμε αρκετούς συναδέλφους που μπορούν να βοηθήσουν σε μια εκδήλωση ακόμα και κάτι παραπάνω το επόμενο διάστημα. Με λίγα λόγια, χωρίς να ξεκινάμε από το μηδέν, δεν ολοκληρώνουμε σήμερα τη συζήτηση για το ίδιο το περιεχόμενο του σχολείου. Το αντίθετα, μάλιστα, επιδιώκουμε να το ανοίξουμε σε βάθος και σε πλάτος. Και όσο και αν φαίνεται ότι λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές, και ενώ πιθανόν άλλα ζητήματα μας καίνε, όπως ακρίβεια, φτώχεια των διεθνών εξελίξεων, τη ατομική αξιολόγηση που παίρνει τώρα το Υπουργείο, ότι αυτά είναι που μας καίνε, εμείς απαντάμε πως όχι μόνο δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αντίθετα η πρόταση του ΚΚΕ για το σχολείο είναι αυτή που τελικά δίνει απαντήσεις στο σήμερα, δίνει διέξοδο στα δεκάδες καθημερινά ερωτήματα εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών. Είναι η πρόταση που απαντάει στο ότι όλα τα παιδιά μπορούν να μάθουν γράμματα και να αναπτύξουν την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντά τους, ότι μπορούμε να έχουμε ένα σχολείο που να μορφώνει ολόκληρα όλα τα παιδιά. Αυτή η σύγχρονη προοδευτική επιστημονική πρόταση του κόμματός μας είναι η πραγματική απάντηση τόσο στα νέα προγράμματα σπουδών, όσο και στο ζήτημα της αξιολόγησης, κατηγοριοποίησης και αυτονομίας του σχολείου που επιδιώκει η κυρία Επιτάξη μέσω του σημερινού της αστικού κράτους. Αυτή την πρόταση σας καλούμε να ακούσουμε, να συζητήσουμε σήμερα, έτσι κι αλλιώς στο τέλος θα υπάρχει και χρόνος για συζήτηση και ερωτήματα, αλλά κύριε να μεταφέρουμε μέσα στα σχολεία, να αποτελέσει θέμα καθημερινή συζήτηση στα γραφεία διδασκόντων, στα σωματεία, σε εκδηλώσεις, μερίδες, επιμορφώσεις και αλλού.